Το κέντρο. Το κέντρο θεμελίωνε την ύπαρξή του στις δύο επάλληλες διαιρέσεις του 1915 μεταξύ αντιβενιζελισμού και βενιζελισμού και της δεκαετίας του 1940 μεταξύ κομμουνιστικής αριστεράς και αστικών δυνάμεων. Η ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία του ήταν πάντοτε το ζητούμενο και όχι δεδομένη. Μπορούσε να σημαίνει μια αναζήτηση μέσης γραμμής ή κάτι περισσότερο, μια προοδευτική πολιτική αναδιανομής και πολιτικού ανοίγματος. Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί ιστορικά είναι ότι αποκτούσε πλειοψηφική δυναμική, όταν μέρος του κεντρώου χώρου ή το σύνολό του καθόριζε με σαφήνεια μια διαχωριστική γραμμή έναντι της συντηρητικής πολιτικής και κατόρθωνε έτσι να απορροφήσει και τον χώρο που κινείται μεταξύ αυτού και της αριστεράς. Αυτό συνέβη με την ΕΠΕΚ το 1950-51 και με την Ένωση Κέντρου το 1961-64. Αντίθετα, όταν η κεντροπολιτική καθίστατο δύσκολα διακριτή από τον συντηρητισμό, η παράταξη στο σύνολό της συμπιεζόταν είτε από τη δεξιά, όπως συνέβη το 1952, είτε από την αριστερά, όπως συνέβη το 1958 και στην μεταπολιτευτική περίοδο το 1977 από το ΠΑΣΟΚ. Το κέντρο ήταν αναμφίβολα ευάλωτο στην αμφίπλευρη πίεση που ασκούσαν η δεξιά και η αριστερά. Μια μερίδα του κλείνει προς τη συντηρητική παράταξη και μια άλλη προς τα αριστερά. Συχνά η κλίση αυτή εξαρτάται από στενά πολιτευτικά συμφέροντα. Επίσης, συχνά η μετακίνηση πολιτικού προσωπικού δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη μετακίνηση εκλογέων, κάτι που ασφαλώς σημαίνει ότι η παράταξη, αν και ανομοιογενής, διέθετε αυτονομία, ιστορικά χαρακτηριστικά και κοινωνικά ερίσματα. Εξετάζοντας τις ροές προς τα δεξιά, παρατηρούνται στην μεταπολεμική εποχή πολλές περιπτώσεις συνεργασίας ή μετακίνησης. Η πρώτη σημειώνεται το 1946, όταν ο Στυλιανός Γόνατας, συναρχηγός του πλαστήρα στη λεγόμενη Επανάσταση του 1922, σχημάτισε το Κόμμα των Εθνικών Φιλελευθέρων και τάχθηκε υπέρ της επανόδου του βασιλιά. Στην συλλογιστική του κυριαρχούσε το μέλημα αντιμετώπισης της πρόκλησης της αριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό, η συμφιλίωση με τη βασιλεία αποκτούσε στρατηγική σημασία, καθώς το στέμα έτεινε να ενοποιήσει τις αδιάλακτες αντικομμουνιστικές δυνάμεις. Ο Γονατάς κινείτο σε αντίθεση με τον αρχηγό των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος επιβεβαίωσε την αυτονομία του κόμματος με βάση τη δημοκρατική ιστορική του ταυτότητα. Ο Γονατάς συνεργάστηκε με τους λαϊκούς στις εκλογές του 1946, σχηματίζοντας τον συνασπισμό με την επωνυμία Ηνωμένη Παράταξης Εθνικοφρόνων. Ακολουθήθηκε από μια μερίδα προσφύγων, εντοπισμένων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αποτελούσε την περιφέρεια επιρροής του Γονατά. Η ροπή αυτή δεν ήταν πάντως πλειοψηφική στο χώρο του βενιζελισμού, καθώς οι φιλελεύθεροι, έστω και με την χαμηλή επίδοση του 14,4%, αποτέλεσαν τον πυρήνα του κέντρου. Ο Γονατάς και το Κόμμα των Εθνικών Φιλελευθέρων θα επανέρχονταν στους φιλελευθέρους στις εκλογές του 1950. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος είχε ακολουθήσει μια παράλληλη πολιτική όταν ως υπαρχηγός των Φιλελευθέρων κατέληξε σε συμφωνία για εκλογική συνεργασία με τους λαϊκούς τον Ιανουάριο του 1946. Στην περίπτωσή του συνέπιπταν στρατηγικές εκτιμήσεις και προσωπικές επιλογές. Ο γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν συντηρητικής απόκλησης. Εκτιμούσε επίσης ως προτεραιότητα την ανάγκη συνεργασίας των αστικών κομμάτων έναντι της αριστεράς. Αλλά ταυτόχρονα επεδίωκε να υποσκελίσει τον Σοφούλη. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων όμως τον αποδοκίμασε και ο ίδιος αποσπάστηκε επικεφαλής μιας μειοψηφίας τελεχών που σχημάτισαν το Κόμμα των Βενιζελικών Φιλελευθέρων. Στις εκλογές του 1946, που διεξήχθησαν τελικά με αναλογική, το σχήμα αυτό συνεργάστηκε με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου και το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Παναγιώτη Κανελόπουλου, καταλαμβάνοντας τη δεξιά του κέντρου. Η απήχηση του Βενιζέλου ήταν συγκεντρωμένη στην Κρήτη και διάσπαρτη στην υπόλοιπη Ελλάδα και η δύναμή του δεν υπερεύει το ίμιση της εκλογικής δύναμης που συγκράτησαν οι φιλελεύθεροι. Θα επέστρεφε στο κόμμα ως υπαρχηγός το φθινόπωρο του 1947 και θα αναλάμβανε την ηγεσία του τον Ιούνιο του 1949, μετά το θάνατο του Σοφούλη. Το επόμενο κύμα μετακίνησης τελεχών του κέντρου προς τη δεξιά σημειώθηκε το 1952. Η κάθοδος του Παπάγου στην πολιτική ασκούσε ισχυρή πίεση στο χώρο του κέντρου, όχι τόσο λόγω της εξαγγελίας του ότι η κίνησή του υπερεύαινε τον μεσοπολεμικό διχασμό, όσο από την αδυναμία της κυβέρνησης του κέντρου να παράσχει μια συνεκτική
και ισχυρή διακυβέρνηση. Το κέντρο παρέμεινε διαιρεμένο για λόγους στρατηγικής μεταξύ της αριστεράς του πτέρυγας που συγκροτούσε η ΕΠΕΚ και απέβλεπε στη συμφιλίωση της αριστεράς με τους νικητές του εμφυλίου πολέμου και στη γενική αμνηστία και της δεξιάς του πτέρυγας που συγκροτούσαν οι φιλελεύθεροι και έτεινε να ακολουθεί μια κατά βάση συντηρητική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας ήταν βιολογικά εξασθενημένος και η πολιτική της κυβέρνησης τελούσε υπό την πίεση του αμερικανικού παράγοντα. Έτσι, ο Υπουργός Συντονισμού, Γεώργιος Καρτάλης, εφάρμοζε μια σκληρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ και η πολιτική της αμνηστίας κατέρευσε όταν η κυβέρνηση προχώρησε στην εκτέλεση της θανατικής ποινής των Μπελογιάννη, Μπάτση, Αργυριάδη και Καλούμενου. Όταν προκηρύχθηκαν νέες εκλογές για τον Νοέμβριο του 1952 με πλειοψηφικό σύστημα, όπως ζητούσε ο αμερικανικός παράγοντας, 24 στελέχη του κέντρου, κυρίως των φιλελευθέρων, αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός, πρώην πρωθυπουργός και συνιδρυτής της ΕΠΕΚ, προσχώρησαν στον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου. Η προσχώρησή τους πιθανότατα δεν δημιούργησε, αλλά ακολούθησε το δημιουργούμενο ρεύμα. Ο Παπάγος επικράτησε στις εκλογές και το πιο σημαντικό νέο στοιχείο του αποτελέσματος ήταν ότι η απήχηση του συναγερμού ήταν ευρεία και στη Βόρεια Ελλάδα, παραδοσιακό προπύργιο του βενιζελισμού. Το επόμενο κύμα ήταν ασαφώς ασθενέστερο, αλλά όχι αδιάφορο, κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία των πολιτικών που συμμετείχαν στην κίνηση αυτή. Τον Ιανουάριο του 1956, ο διάδοχος του Παπάγου στην Πρωθυπουργία, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ίδρυσε την ΕΡΕ, νέο σχήμα στο συντηρητικό χώρο, στο οποίο προσχώρησε ο κύριος όγκος των στελεχών του συναγερμού.